Κυρίε και κύριοι, συνέντευξη εφόλη τη ύλη με αναφορέ και στην Ελλάδα. Παραχώρησε στην Deutsche Welle και την εκπομπή Conflict Zone ο πρόεδρο τη Γερμανική Βουλή και πρώην Υπουργό Οικονομικών, Βολφκαν Σόιμπλε, ο οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στου δημοφιλέστερου πολιτικού τη χώρα του. Περισσότερα λοιπόν από τον Κώστα Σιμεονίδη και την Βόνη, για να δούμε και τα βασικά σημεία τη συνέντευξη, Κώστα. σαν να μην πέρασε μια μέρα, Εύα, κυρίε και κύριοι, στο γνώριμο ύφο του ο κύριο Σόιπλε. Αναφέρεται στην Ιταλική κρίση και προχωρά σε έναν παραλυσμό με την Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι θα ήθελε πολύ όλοι αυτοί που μιλούν σήμερα για την Ιταλία να τον είχαν στηρίξει όταν ο ίδιο παλαιότερα προσπαθούσε να εξηγήσει στου Έλληνε ότι οφείλουν να σέβονται του κανόνε. Σε δε ερώτηση, παύλα επισήμανση του συναδέλφου ότι το παράκανε με την Ελλάδα, ο κύριο Σόιπλε απαντά φυσικά αρνητικά και τονίζει ότι δεν το παράκανε με την Ελλάδα αντιθέτω κατηγορήθηκε, λέει, από τη Γερμανική Βουλή, από τους συναδέλφους του συναδέλφου του, πω παρά ήταν με τη χώρα μα, που ήταν και η αλήθεια, όπω χαρακτηριστικά λέει. Αυτά τα ολίγα, Εύα, πλην ενδιαφέροντα, νομίζω, για την Ελλάδα από την εφόλη στη συνέντευξη του κυρίου Σόιμπλε, όπω είπε στην Deutsche Welle, που επικεντρώνατε φυσικά στην διαδοχή τη κυρία Μέρκελ στην Προεδρία του κόμματό τη και μετέπειτα στην Καγκελάρια.